με το τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά ή θέλει μια πιο ε, σοβαρή συντεταγμένη πολιτική στρατηγική. Το λέω το ώστε στις επόμενες εκλογές ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, να μην έχουμε τέτοιου είδου σκηνές. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ε, ένα είναι πλάνο. Γεν, είναι, γενικ, είναι γενικό και το πολυεπίπεδο. Το πράγμα άλλη, άλλη είναι η αντιμετώπιση στο δρόμο όταν εκφράζει τη φασιστική βία όπου Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα είδο αντίδραση κοινωνία. Άλλη πολιτική αντιμετώπιση, άλλη είναι η ποινική αντιμετώπιση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι η κυρία Ουρανία Μιχαλολιάκου ορθώ έθεσε το θέμα σε σχέση με το δικαίωμα τη μητέρα τη να βλέπει τον πατέρα τη. Δυστυχώ ο πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται και εκπροσωπεί δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα σε άλλου κρατουμένου. Ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα τα θυμήθηκε τώρα που αφορούν τον πατέρα της, παρόλα αυτά το καταλαβαίνω, μου φαίνεται απολύτως κατανοητό. Το γενικό θέμα της Χρυσής Αυγής το έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση δημιουργώντα ένα πρόσφορο κοινωνικό έδαφο και τώρα δεν ξέρει πώ να το μαζέψει. Είναι δικό του θέμα και πρόβλημα για την υπόλοιπη κοινωνία. Βασίλη Μπεσκένη, πηγαίνοντα προ τα Χριστούγεννα, το λέγαμε πριν και με την Έλλη, έχουμε μία σειρά ζητημάτων τα οποία θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Δεν έχουμε ίσω αρχίσει να καταλαβαίνουμε πόσο κεντρικό ρόλο πρόκειται να παίξει η επερχόμενη ε, δίκη των προφυλακισμένων και όχι μελών τη ε, Χρυσή Αυγή. Πώ βλέπει την επόμενη περίοδο. Πολύ ένταση. Το είπε προηγουμένω